Θα πάμε στον κύριο Γιώργο Φακοτάκη. Θα πιάσουμε λίγο μια ξεχωριστή δράση του ΜΑΙΧ με τίτλο «Εθελοντισμό και περιβάλλον». Πρωταγωνιστές παιδιά δημοτικού τα οποία φύτεψαν δέντρα και αρωματικά φυτά με αφορμή βέβαια την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Πάμε να μας τα πει καλύτερα ο κύριος Γιώργος Φακοτάκης. Να σας καλησπερίσουμε. Γεια σας. Λοιπόν, μια ξεχωριστή πρωτοβουλία. Σωστά. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού είχαμε την ιδέα να κάνουμε αυτή τη δράση στα πλαίσια και του περιεραστικού βιωματικού πάρκου που φτιάχνουμε στο κάμπους του Ινστιτούτου. Ναι. Στην πραγματικότητα αυτό το πάρκο διαμορφώνει ακριβώς για τέτοιες δράσεις. Δηλαδή δεν θα είναι ένας χώρος απόλυτου προστασίας που δεν θα μπορεί ο επισκέπτης να διαδράσει με τα φυτά. Φτιάχνουμε αυτό το πάρκο για να μπορούν να έρχονται σχολεία να γνωρίζουν τα φυτά, και η αρχική ιδέα ήταν και ακριβώς αυτό που έγινε και τώρα, τα παιδιά να μπορούν και να φυτέψουν τα φυτά, ναι, και να παρακολουθούν πώς εξελίσσονται, πώς μεγαλώνουν κτλ. Δηλαδή προχώρησαν στο πρώτο βήμα, φύτεψαν, σωστά, με μέσα κυπουρικής, και θα επανέλθουν, θα ξαναεπισκεφθούν σε καταστάσεις σας. Όποτε θέλουν εννοείται μπορούν να έρθουν και τα ίδια παιδιά και άλλα παιδιά. Ήδη έχουμε ενδιαφέρον και από άλλα σχολεία για επισκέψεις. Ο βασικός στόχος, κύριε Φακοτάκη, της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ποιος είναι? Μιλάμε για το πάρκο τώρα ή για την δράση αυτή? Μιλάμε για τη δράση που προκύπτει βέβαια μέσα από την δημιουργία του πάρκου. Είναι αυτό που σας είπα βασικά, να μπορούν τα παιδιά να γνωρίσουν τα φυτά του τόπου, γιατί τα φυτά που θα φυτευτούν εκεί δεν θα είναι προφανώς άσχετα, θα είναι ντόπια από την Κρήτη, ναι, παραδοσιακά, που ενδεχομένως να μην τα συναντάμε πλέον τόσο εύκολα όσο στο παρελθόν, να τα γνωρίσουν, να δουν πώς μεγαλώνουν, να δουν δράσεις όπως η ρυτίνευση που πλέον οι περισσότεροι και από εμάς δεν θα την έχουμε δει ποτέ, δηλαδή συλλογή ρυτίνης από τα πεύκα, και να το ζήσουν αυτό. Πώς αντιλαμβάνονται μαθητές δημοτικού τη συμμετοχή τους σε αυτή την δράση του ΜΑΙΧ? Ποιες οι απορίες που διατυπώθηκαν, πώς έφυγαν, τι ζήτησαν? Για πείτε μας λίγο. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενα όλα τα παιδάκια και ενθουσιασμένα. Δηλαδή η δράση τους άρεσε πάρα πολύ, φύτευαν, πήραν τα εργαλεία με επίβλεψη από εμάς βέβαια και από το δάσκαλό τους, φύτεψαν τα φυτά, τους άρεσε πάρα πολύ. Και βέβαια δόθηκαν και κάποιες βεβαιώσεις συμμετοχής σε ανακυκλωμένο για συμβολικούς λόγους χαρτί. Σωστά. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε και για περιβάλλον και για τέτοιες δράσεις και ο συμβολισμός του ανακυκλωμένου χαρτιού ήταν σημαντικός. Είναι συγκεκριμένος. Και βέβαια ανανεώσατε το ραντεβού σας. Θα συνεχιστούν οι δράσεις και το επόμενο χρονικό διάστημα. Σωστά. Και τα ίδια παιδιά θέλουν να ξανάρθουν, όπως σας είπα, και ήδη έχουμε και ενδιαφέρον και από άλλα σχολεία. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Φακοτάκη. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ακόμα μια δράση λοιπόν ευαισθητοποίησης εκεί στα Χανιά του ΜΑΙΧ με τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού αυτή τη φορά.